Και αφού έχουμε εδώ τον μεγάλο πανίκο ξουρούπα, δεν θα μπορούσαμε να αναφέρουμε και κάποια πράγματα για τη δική του την καριέρα. Βεβαίως. Θα αρχίσω λίγο να πω, γιατί οι νεότεροι ίσως δεν ξέρουν τους λόγους που ο πανίκος ο ξουρούπας έφυγε από την Ομόνοια. Προσωπικά πρέπει να σου πω ότι θεωρώ ότι είσαι ίσως και ο μόνος ποδοσφαιριστής ο οποίος έκαμε καριέρα και σε άλλες ομάδες στην Κύπρο, όμως ο κόσμος δεν σταμάτησε ποτέ να σε θεωρεί Ομονιάτη και το ξουρούπαν της Ομόνοιας. Θέλω να μάθουν και οι νεότεροι ότι η απόφαση σου να αποχωρήσεις από την Ομόνοια δεν ήταν αθλητική. Αναφέρθηκες σε αυτά τα πράγματα γι' αυτόν, σε πρόσφατη συνέντευξη σου γι' αυτόν, μιλώ και εγώ άνετα, ότι ήταν κάποιες ατυχίες στη ζωή, κάποια περιστατικά που επέβαλαν αυτήν την αλλαγή στην ποδοσφαιρική σου καριέρα. Είναι πραγματικότητα, Κώστα, ότι όποιος με ξέρει ή όπου πάω, ας πούμε, ο κόσμος όλος, ο ξούρου της Ομόνοιας. Μπορεί να έπαιξα στην ΑΕΚ, μπορεί να έπαιξα στον Ερμή, στην Ανόρθωση, αλλά όλος ο κόσμος με ξέρει ως ο ξούρου της Ομόνοιας και έτσι ήθελα να είμαι. Εντάξει, σέβομαι και εκτίμησα τις ομάδες που έπαιξα και τις υπόλοιπες. Όμως δεν έχω πρόβλημα να αναφέρω ακόμα μια φορά για να μάθει και ο κόσμος, είναι ότι εγώ οι λόγοι που έφυγα τότε από την Ομόνοια ήταν καθαρά. Είχα κάποια θέματα υγείας με τα παιδιά μου, τα οποία έπρεπε να τρέξω σε χώρες του εξωτερικού για μεγάλες οικονομικά χειρουργία και έτσι έπρεπε να ψάξω να βρω συμβόλαια μεγάλα για να μπορώ να ανταπεξέλθω και είναι ένας από τους λόγους που η Ομόνοια ήξερε τους λόγους που έφυγα, ιδιαίτερα ο Τσίκος και ο Πέτσας τότε διότι ήταν μέλη του Συμβουλίου. Είχε γίνει μια προσπάθεια για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα το οικονομικό. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το ξεπεράσουμε και έτσι έπρεπε αναγκαστικά να φύγω για να πάω να ψάξω καλύτερα συμβόλαια. Ο λόγος που έφυγα είναι αυτός. Όμως, παραλαμβάνω, όλος ο κόσμος με ξέρει. Ο ξούρου της Ομόνοιας, έτσι όπου κυκλοφορήσω, έτσι με φωνάζουν και έτσι θέλω να παραμείνω και στον κόσμο. Δεν είχε κάτι που έκρυψα ποτέ, ούτε έχω λόγους να το κρύψω, εν πάση περιπτώσει. Μεταγραφή σου πώς έγινε από τον Ερμή? Η μεταγραφή στον Ερμή έγινε... Από τον Ερμή στην Ομόνοια. Από τον Ερμή... Κρύψαμε το, πολλά πολλά. Ναι. Εγώ έπαιζα στον Ερμή, ήμασταν πρώτη κατηγορία. Πήγαμε στη Λεμεσόν, έπαιξαμε ένα παιχνίδι από όλον Ερμή. Έβαλα μια γκολάρα στο 35 και χειροκρόταμε ολόκληρο το τσίριο οι Απολωνίστες. Χάσαμε 5-1 φυσικά στο τέλος. Και την αμέσως μας εντέλειωσε το παιχνίδι, πιάσαμε που τα αποδυτήρια του Ερμή και πήραμε τότε σε έναν, ήταν ο πρόεδρος του Απόλλωνα, Βάσος Αγιομαμίτης. Ασχολείται με χτηματικά. Ήταν ο πρόεδρος του Απόλλωνα. Εμένα προπονητής ήταν ο Τσελεπής. Ο Γιώργος. Και φεύγοντας το λεωφορείο να έρθει στην Αραδίπου, ενημέρωσε την νύχτα την Ομόνοια ότι αυτό και αυτό συμβαίνει. Τρέξετε διότι να χάσετε τον ποδοσφαιριστή και έπρεπε να το χάσει η Ομόνοια. Και την επομένη το απόγευμα υπόγραψα στην Ομόνοια. Πιάσαμε από σπίτι, πήραμε ο Ερμής στο Αλίμπια, στα κέντρα των Λιμπιών για μέ. Ήταν ο Κωστάκης ο Κωνσταντινίδης, ο Μακαρίτης ο Ηλίας ο Μπούλος, ναι. Πανίκος ο Νεοφύτου, ήταν όλοι. Και την ίδια ώρα με υπόγραψα στην Ομόνοια. Αφού ξεπεράσαμε την μεταξύ μας διαφωνία για το πόσα τέρματα έβαλες, έχει ένα χρόνο που έχουμε μια διαφωνία, τέλος πάντων. Έχουμε δύο γκολ διαφορά. Δύο γκολ διαφορά. Λοιπόν, να αναφερθώ σε δύο γκολ πολύ ξεχωριστά, τα γκολ που χάρισαν κύπελλα. Στον τελικό με τον Ολυμπιακό το 1991 και με την Ανόρθωση το 1994. Ήταν τα πιο γλυκά της καριέρας σου? Ναι, ξέρεις, ο τελικός του κυπέλλου είναι ιδιαίτερο παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι, μία νύχτα, ένα ντρόπαιο. Και όταν σημαίνει το έναν γκολ, είναι ακόμα πιο γλυκό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολλά ο τελικός του κυπέλλου, γιατί όλα τελειώνα σε 90 λεπτά, σε μία νύχτα. Δεν ήταν ένα πρωτάθλημα που έπρεπε να έχει μια πορεία, διάρκεια. Ήταν όλα
σε μια νύχτα. Σε βραδιά που φτιάχνει ήρωες. Ναι. Και μην ξεχνάτε ότι τότε με γεμάτα γήπεδα. Εγώ θυμούμαι το παιχνίδι στη Λεμεσό με την ανόρθωση, τελειώνοντας να έρθουμε στη Λευκοσία. Κατεβάσαν μας από το λεωφορείο που μακριά από την Παπα-Νικολή και μέχρι να διασχίσουμε να πάμε. Στιγμές ανεπανάληπτες. Δεν ξέρω αν θυμάσαι ούτε αυτό. Στον τελικό του Μακαρίου, του 1-0, ήμουν pitch reporter. Κράτουν το μικρόφωνο, κάναμε το στο Radio Super τότε. Το παλιό το Radio Super. Ήταν ο Ιακώβος ο Κακουρίς στην Κοσόλα. Το έκανε που μαθητή στο. Τι ωραία πάγκε που να σου φέρω. Λοιπόν. Και εντάξει, εγκαρτέρω το. Μπορεί να γίνει το μπάτσο που μπε στο γήπεδο για να βγάλουμε στον αέρα την πρώτη δήλωση. Τότε είμαστε πέτρα. Μέσα με του παίχτε. Και γύρω μου ξέρω χιλιάδε κόσμο με τον πανίκο να δώσει την πρώτη δήλωση που έδωσε μόλι τελειώσει. Η δήλωση του όμως που είμαι σίγουρος ότι αν το βάλω και τώρα να μου την πει ακριβώς όπως την είπε και την οποία έχω να αποστηθήσει με τον Απόλλον. Εκείνο ήταν ένα ξέσπασμα απίστευτο γιατί υπήρχαν σκιές γύρω από τα ονόματα τους. Τις προηγούμενες δύο εβδομάδες αφέθηκαν σκιές γύρω από τα ονόματα τους. Και το ήθελαν πάρα πολύ και το έβγαλα στο τέλος του. Χάσαμε, θυμούμε, γίνα τα παιχνίδια της Σαλαμίνας και του Πεζοπορικού. Σαλαμίνα Πεζοπορικός. Κερδίσαμε το Αποέλ ενδιάμεσα. Ναι. Και ήρθε το παιχνίδι με τον Απόλλα. Δηλαδή, ο Απόλλας είναι ίσιο τσάζ. Δηλαδή, αφού εάν μας έβλεπε στο ξενοδοχείο, τη νύχτα και την ημέρα του αγώνα, δεν μπορούσε να φανταστείς. Σας είδα στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα. Περιμέναμε να έρθει το παιχνίδι να κερδίσουμε για να πάμε πια με το πρωτάθλημα. Είναι ίσιο τσάζ ο Απόλλας το παιχνίδι. Και ήταν και διαφορετικά τα πράγματα, ενώ εξή θυμάστε τον κόσμο που είσαι μέσα. Απίστευτο. Στο γήπεδο. Απίστευτο. Όταν ήρθε η αποστολή του Απόλλωνα εκείνη την μέρα, δεν ξέρω αν εσείς τα είδατε αυτά, την περίμεναν 4 με 5 χιλιάδες κόσμο έξω από το μαγαρί. Την αποστολή του Απόλλωνα χωρίς να την ενοχλήσουν. Όμως τους έδωσαν το μήνυμα, τι θα ακολουθήσει. Έτσι, μέχρι σήμερα που μιλούμε με παίκτες του Απόλλωνα της τότε ομάδας. Άμα του ακούσει τώρα που είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, λέμε τι κουβέντε μα έτσι για να. Δεν εμπιστεύαν ούτε ήδη ότι ήταν να κερδίσουν το παιχνίδι. Όχι. Υπήρχε κάποια δύσκολη στιγμή ή κάποιο λάθο για το οποίο έχει μετανιώσει στην καριέρα σου. Λάθη πάρα πολλά. Πολλά λάθη, παρεξηγήσει, λάθο στιγμέ. Όμω εντάξει, είμαι από του τυχερού. Γιατί έζησα 12 χρόνια στην Ομόνοια, έζησα τα πάντα, κατέκτησα τα πάντα και σε ομαδικό επίπεδο αλλά και σε προσωπικό επίπεδο. Θεωρώ ότι ποδοσφαιρικά έφυγα γεμάτος, δηλαδή ακόμα και τα χρόνια μου τα μετά, ΑΕΚ, ανόρθωση, μπορεί να έπαιξα, μπορεί να κέρδισα και άλλους τίτλους, όμως θεωρώ ότι στα 30 μου που έφυγα από την Ομόνοια, ποδοσφαιρικά ήμουν ολοκληρωμένος. Και έτσι νιώθω και σήμερα, άμα κάνω μια διαδρομή στο παρελθόν, θεωρώ ότι το ότι σήμερα είμαι ο Πανίκος ο Ξούρουπας που με αναγνωρίζει ο κόσμος, που με αγαπά ο κόσμος, που με σέβεται, το χρωστώ στην Ομόνοια. Να πούμε ότι ο Πανίκος είναι αντιπρόεδρος και του ομίλου παλεμάχων της Ομονίας, μέσω του οποίου, πέραν των υπολείπων δράσεων, θεωρώ ότι είναι και ο τρόπος για να διατηρούνται οι διαπροσωπικές σας σχέσεις ναι. Ανάμεσα στους παλιούς προσφερειστές. Ο όμιλος μας είναι πάρα πολύ δυνατός. Δημιουργούμε πολλά πράγματα με τον όμιλο. Έχουμε επαφή με όλους τους ποδοσφαιριστές. Κάνουμε ταξίδια στο εξωτερικό, κάνουμε εκδηλώσεις. Είμαστε πολλά συνδεδεμένοι. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι και πρόσφατα είχε έρθει και ο Γκρέκορη και είχαμε μια συνάντηση εκεί στο σωματείο στην Παπα-Νικολή. Είναι ωραίο να βλέπεις, ας πούμε, ένα σπραμαγιά, μεγάλους κυγές τώρα, να διηγήσει πράγματα. Είναι αυτά που μας κρατούν και μας αρέσει. Εκείνο το βράδυ νόμιζε ότι δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής παγιός της Ομόνοιας που να το δω και να μην τον αναγνωρίσω. Έτυχε μου εκείνο το βράδυ, δυσκολεύτηκα να καταλάβω τον Κοντογιώργη. Το Μουγκρί, Μπαμπο. Ναι, εγώ τον Κοντογιώργη. Είχε πάρα πολλά χρόνια να το δω και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να καταλάβω. Εγώ δεν τον έφτασα, αλλά τον γνώρισα, όπως και τον Γκρέκορη. Ναι. Τον Γκρέκορη εγώ ήταν. Έφυγε το 85 και ήρθε το 86. Ναι, εγώ ήρθα το 86, ναι. Ούτε καν τον έξερα. Τον γνώρισα στο Λονδίνο όταν πήγαμε να παίξουμε την Arsenal.
σε ξέρω εγώ 10 λεπτά ήθελε να γνωρίσει το μετσί που φέραμε που τώρα ούτε έξερε το χωριό της Αραδίπου. Και είχε γίνει και βρεθόμαστε κάθε καλοκαίρι όμως τώρα στη Λάρνακα, γιατί έχει σπίτι στη Λάρνακα. Βρεθούμαστε. Ναι, εντάξει. Και μεγάλη προσωπικότητα. Και μεγάλη προσωπικότητα. Όπου έπαιξε, πήρε πρωτάθλημα. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Πολύ αγαπητό σε όλου του συμπαίχτε. Ναι. Πολύ, πολύ αγαπητό παιδί. Τα παιχνίδια τη Ομόνοια, πώ θα ζει τώρα. Τα παιχνίδια τα ζω στο γήπεδο. Να σου πω. Με άγχο, φυσιολογικό άγχο όμω. Δεν είμαι από του τύπου οι οποίοι ούτε φωνάζω ούτε κάμνω. Θέλω σίγουρα να κερδίσει η ομάδα, θέλω σίγουρα να παίξει καλά. Όμως επειδή και στην καριέρα μου είχα μια ηρεμία στο πώς αντιδρώ σε κακά αποτελέσματα είτε κακές στιγμές, έτσι είσαι τώρα σαν. Δεν είχες καμιά ηρεμία, δεν σκοράρες όμως. Όταν ναι. Σκόραρες ήσουν, θεωρώ ότι ο λόγος ο οποίος σε λατρεύει ο κόσμος της Ομόνοιας είναι ο τρόπος που πανηγύριζες τα γκολ. Ναι, γιατί στο πανηγυρισμό ήθελα, ένιωθα τον γκολ, ήθελα να βάλω γκολ, το επιδίωκα. Ήταν η δουλειά μου στο κάτω-κάτω στο παιχνίδι και όταν έβαλα γκολ, εγώ έτρεχα, το πρώτο πράγμα που έκανα, έτρεχα στην κερκίδα στον κόσμο. Εξού και σήμερα, ας πούμε, όλος ο κόσμος, υπάρχει αυτή η αγάπη και ο σεβασμός. Είναι τούτη η σχέση που είχα με την επαφή με τον κόσμο. Εγνώρισες ποτέ τον άνθρωπο που σε μιμείται όταν βάζεις γκολ? Όχι. Μια μέρα να σου φέρω γνώρισης. Υπάρχει κάποιος, ναι. Ο Μάριος Οσέας, ο οποίος μιμείται το ξούρουπαν ακριβώς πώς πανηγυρίζεις. Ένα πρέπει να τον γνωρίσεις. Πρέπει να τον γνωρίσεις.